Η βιβλιοθήκη του πρώτου με τη Μαρία Σφυρόερα. Η πολύχρονη επαγγελματική σχέση μου με τον Αργύρη Παλούκα στηρίζεται σε έναν κοινό παρανομαστή, το βιβλίο. Ως υπεύθυνος επικοινωνίας των εκδόσεων Κριτική, ο καλός μου φίλος Αργύρης Παλούκας επιλέγει και προτείνει αναγνώσματα που ικανοποιούν την όρεξη για διάβασμα κάθε αναγνώστη. Αυτή τη φορά όμως, η δική του αγάπη για τη λογοτεχνία και ειδικότερα για το έργο του Γιώργου Χειμωνά, του σημαντικού αυτού συγγραφέα που εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα τη δεκαετία του 1960, μοιράστηκε τη ζωή του με τη Λούλα Αναγνωστάκη και έφυγε από τον κόσμο ετούτο το 2000, τον οδήγησε στην ανθολόγηση και στην έκδοση μερικών από τα πιο όμορφα κείμενά του. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Αγάπη σαν ακολασία», φράση από το έργο του Γιώργου Χειμωνά «Η εκδρομή», και συγκεντρώνει επιλεγμένα αποσπάσματα για την αγάπη. Για την αγάπη ως ανάγκη του άλλου, ως ανάγκη για συντροφιά, ως ανάγκη για αναπάντεχες χειρονομίες. Για την αγάπη ως αναγκαία πράξη μέσα στη μοναξιά, την απληπισία και τα αδιέξοδα του νου. Τα πεζογραφήματα του Γιώργου Χειμωνά γίνονται για τον ποιητή και θεατρολόγο Αργύρη Παλούκα το όχημα για να ξαναθυμίσει στους παλαιότερους και να συστήσει στους νεότερους ένα έργο το οποίο ίσως και να είχε μείνει στο περιθώριο ως ένα έργο άβολο με έναν τρόπο. Ένα έργο που μας φέρνει αντιμέτωπους με δυσάρεστες μερικές φορές διαπιστώσεις. Νομίζω ότι η γραφή του Χειμωνά είναι μια σιωπηλή κατανόηση απέναντι σε κάποιον που βιώνει ένα πένθος. Θέλω να πω ότι βρίσκει κανείς μέσα στο έργο του Χειμωνά πλήθος απαντήσεων, οι οποίες αφορούν μεγάλα και μικρά ζητήματα. Ο ίδιος ο Χειμωνάς τα αντιμετώπισε καθ' όλη τη διάρκεια της συγγραφικής και προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής, διότι ήταν ψυχίατρος, νευρολόγος, οπότε ήταν πάρα πολύ κοντά στον άνθρωπο και ήξερε τις παθήσεις του σώματος και της ψυχής μέσα στα νοσοκομεία. Ο ίδιος είχε φεύρει τη λέξη νοόκληση από μία λέξη της παλαιάς ιατρικής που λεγόταν παθόκληση. Η νοόκληση για τον Γιώργο Χειμωνά είναι η διαδικασία κατά την οποία ο συγγραφέας προσπαθεί να αρπάξει το νόημα πριν αυτό σφραγιστεί πάνω σε ένα κείμενο. Ακριβώς αυτή η αγάπη του για την νοόκληση εξηγεί το ύφος και τον τρόπο γραφής και τον τρόπο δόμησης των έργων του. Απουσιάζουν τα σημεία στίξης, πολλές φορές το νόημα περιστρέφεται γύρω από τρεις ή τέσσερις προτάσεις, δεν καταλήγει πολλές φορές. Ο Χειμωνάς αφήνει τον αναγνώστη να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Του φέρνει μπροστά την πρώτη ύλη και αφήνει τον αναγνώστη να την αξιολογήσει. Αυτό το βιβλίο που φτιάξαμε σε εκδόσεις Κριτική το αντιμετωπίζουμε σαν προσευχητάρι. Είναι ένα βιβλίο μικρού σχήματος, όχι φορτωμένο. Η εισαγωγή που έχω γράψει δεν προσπαθεί και δεν ήθελε να καπελώσει το έργο του Γιώργου Χειμωνά. Είναι απλά μια δική μου προσέγγιση, ένας τρόπος δικός μου εισαγωγής στο έργο του μέσα από τα δικά μου μάτια. Δεν μπορεί να έχεις λύτρωση αν δεν περάσεις πρώτα από τη διαδικασία του πόνου, να το πω έτσι λίγο μελοδραματικά, αν και δεν πονάει κανείς διαβάζοντας το έργο του Χειμωνά. Το αντίθετο, βρίσκει τρομερή ανακούφιση, διότι σε αυτό το έργο παρελάβουν όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα. Η λύπη, η χαρά, ο έρωτας, η αγάπη, η αγωνία, η αυτοκαταστροφή, η διεκδίκηση, η κτητικότητα, και όλα περιγράφονται και εκτίθενται με έναν τρόπο οργιαστικό, έναν τρόπο υπερβολικό. Μία από τις πεποιθήσεις του Χειμωνά ήταν ότι η λογοτεχνία και η τέχνη γενικότερα οφείλει να προσφέρει στον αναγνώστη μια φαντασμαγορία, μια οπτική ζωής, ένα είδος γιορτής. Δηλαδή ο Χειμωνάς εκμεταλλεύεται, χρησιμοποιεί το κείμενο για να μπορέσει να φέρει, να ανασύρει, ψαρεύοντας, θα έλεγε κανείς, όλες αυτές τις προσωπικές του αλήθειες που φυσικά αφορούν την κοινή μοίρα του ανθρώπου. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό του επίτευγμα. Το γεγονός ότι μεταχειρίστηκε τη γλώσσα με έναν τρόπο που κανένας άλλος πεζογράφος Έλληνας δεν έκανε τόσο αυθεντικά. Η αγάπη σαν ακολασία περιγράφει την αγάπη σε όλες τις εκφάνσεις της, με την υπερβολή του έρωτα, με το χρόνο, με την λατρεία για αγαπημένα πρόσωπα, με τη βία ανάμεσα σε συγγενείς, με τη θυσία ανθρώπων για άλλους. Θα τελειώσω
με μια φράση του χειμωνά που νομίζω ότι στην εποχή μας έχει πολύ μεγάλο νόημα. Το γελίο είναι η φοβερότερη ιδιότητα του τρομακτικού.